Έχουμε έναν δεκαδικό αριθμό, τον 2,479. Τι θα γίνει άμα το πολλαπλασιάσουμε επί 10? Η υποδιαστολή πάει ένα ψηφίο δεξιά και έχουμε τον αριθμό 24,79. Έχουμε το δεκαδικό αριθμό 3,618 και άμα το πολλαπλασιάσουμε επί 100, η υποδιαστολή θα πάει 2 θέσεις δεξιά και ο αριθμός μας έγινε 361,8. Αριθμό το 7,580. Τι θα γίνει αν το πολλαπλασιάσουμε επί 1000? Η υποδιαστολή πάει 3 θέσεις πίσω και χάνεται επειδή δεν έχει κανέναν αριθμό στα δεξιά της. Γι' αυτό ο αριθμός γίνεται ακέραιος, δηλαδή 7,580. Έχουμε έναν δεκαδικό αριθμό, το 14,2. Τι θα γίνει άμα τον πολλαπλασιάσουμε επί 100? Η υποδιαστολή πάει 2 ψηφία δεξιά. Δεν υπάρχει δεύτερο ψηφίο, γι' αυτό θα μπει ένα μηδενικό. Πίσω από την υποδιαστολή δεν υπάρχει τίποτα, γι' αυτό φεύγει. Και ο αριθμός γίνεται 1420. Έχουμε το δεκαδικό αριθμό 14,2. Και θέλουμε να το πολλαπλασιάσουμε επί 1000. Η υποδιαστολή μετακινείται 3 ψηφία δεξιά. Αλλά επειδή έχουμε μόνο ένα ψηφίο, έρχονται 2 μηδενικά. Η υποδιαστολή βρίσκεται στο τέλος, γι' αυτό φεύγει. Και ο αριθμός γίνεται 14.200.